οι ροές δημιουργούνται από τις εμπόλεμες περιοχές, αλλά και από την Ασία που έρχονται σιγά σιγά προς τη Δύση. Και το κρίσιμο σημείο, να το πω έτσι, διακομιδής είναι η Τουρκία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί το προσφυγικό για να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη και ιδίως στην Ελλάδα. Απαιτεί χρηματική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαχειριστεί το πρόβλημα, αλλά παράλληλα το χρησιμοποιεί και σαν γεωπολιτικό εργαλείο, αφού η εισβολή, η πρόσφατη εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία, μεταξύ άλλων, ως σκοπό είχε να οδηγεί στην εγκατάσταση πάρα πολλών προσφύγων σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας που θέλουν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι στη Βόρεια Συρία. Επομένως, ο Ερντογάν παίζει, να το πω έτσι, πολύ σκληρά αυτό το χαρτί, ασκώντας πίεση σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Δυστυχώς η Ελλάδα, η οποία λόγω της γεωγραφικής θέσης βρίσκεται στη μέση, υφίσταται όλο αυτό το βάρος, θα έλεγα όχι χωρίς να έχει μερίδιο ευθύνης και ίδια, αφού στο παρελθόν υπήρχε μία εντύπωση ότι η Ελλάδα ήθελε να προσελκύσει μετανάστες, δίνοντάς τους μάλιστα και κίνητρα να έρθουν στη χώρα, να αποκτήσουν μία άδεια παραμονής και από εκεί και πέρα να σχεδιάσουν την επόμενη κίνησή τους. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύεται το γεγονός ότι ακόμα και Αφρικάνοι ήρθαν μέσω Τουρκίας και παραλίων της Μικράς Ασίας για να μπουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή η νέα έξαρση εδώ και δύο μήνες δημιουργεί καινούργιες πιέσεις, αφόρητες πιέσεις θα έλεγα, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα έλεγα ότι ή θα πρέπει να αφήσουμε τα νησιά στη μοίρα τους να βουλιάξουν και να διαλυθούν από τον υπερβολικό όγκο των εισερχομένων, ή θα πρέπει όλοι να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μία διασπορά κάποιου αριθμού εισερχομένων προς το εσωτερικό, έτσι ώστε να το πω έτσι, να μην καταρρεύσουν τα νησιά. Και φυσικά να επιταχύνουμε και τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, εκεί για μένα είναι το κλειδί, διότι αυτοί που δεν θα λαμβάνουν πλέον το άσυλο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν διαφορετικά, να επιστρέφονται ή να έχουν να φιλοξενούνται σε πιο κλειστές δομές, χωρίς την ελευθερία των κινήσεων, και νομίζω αυτό είναι το στίγμα, το νέο στίγμα της νέας κυβέρνησης που θα δούμε να αρχίσει να αναπτύσσεται από το χειμώνα και μετά. Πρώτα όμως με το καλό να ανακοπούν οι ροές, να μην ενταθούν. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω σε αυτό θα παίξει ρόλο και ο καιρός. Όσο μπαίνει ο χειμώνας θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και φυσικά αν αποφασίσει η Ευρώπη να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά, θα πρέπει όλες οι χώρες να αναλάβουν μερίδιο ευθύνης και βάρους, που μέχρι στιγμής εκ των πραγμάτων σηκώνει μόνο η Ελλάδα. Αυτό θέλει κάποια συνεννόηση. Και βέβαια θέλει και κάποια συνεννόηση και με την Τουρκία. Θεωρώ ότι σύντομα θα φτάσουμε σε μια νέα συμφωνία για να χρηματοδοτηθεί η Τουρκία για τη φιλοξενία αυτών των προσφύγων παύλα μεταναστών. Θα έλεγα ότι περισσότεροι μετανάστες από ό,τι φαίνεται παρά πρόσφυγες, εκτός αν ξαναξεφύγει η κατάσταση στη Συρία. Και από εκεί και πέρα να αυστηροποιηθεί το σύστημα υποδοχής και φύλαξης εδώ, έτσι ώστε να δώσει και η χώρα το στίγμα ότι το δεν βλέπει διαφορετικά. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η υπόθεση μπορούσε να αποτελεί και δυνητική απειλή ασφάλειας για τη χώρα, εσωτερικής ασφάλειας. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν λεγόταν. Μπήκε και αυτή η διάσταση στο τραπέζι και θα δούμε πώς θα το χειριστούμε από εδώ και πέρα. Κύριε Υπουργέ, το πήραν το μήνυμα με την κατάσταση και την ετοιμότητα την οποία έχει ο ελληνικός στρατός και με την παρουσία των F-16 στην Κύπρο αυτή που έπρεπε? Κοιτάξτε, ακούσαμε πολλά πριν από ένα μήνα περίπου, γιατί στην παρέλαση της Κύπρου, επ' ευκαιρία της δικής τους επαιτίου απελευθέρωσης, δεν πέταξαν F-16 για μερικά δευτερόλεπτα πάνω στην Λευκοσία. Είχα πει τότε ότι εμείς δεν τα θέλουμε για τις παρελάσεις στα μαχητικά μας, αλλά για τις ασκήσεις. Ήταν η εβδομάδα που έτρεχε και η μεγάλη άσκηση Παρμενίων, όπου πάνω από 70 αεροσκάφης πολεμικής αεροπορίας ενεπλάκησαν με το δικό τους τρόπο, σύμφωνα με το σχεδιασμό της άσκησης. Προχθές στείλαμε 3 F-16 στην Κύπρο για να συμμετέχουν στην διακλαδική άσκηση των κυπριακών δυνάμεων, κάνοντας το δικό τους κομμάτι της αποστολής τους, δηλαδή προσβάλλοντας επίγειους στόχους σε συνεργασία με τις επίγειες δυνάμεις. Αυτή ήταν η
αποστολή που είχαν αναλάβει. Πέταξαν λοιπόν, εμφανίστηκαν στην Κύπρο, κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν και γυρίσανε. Είχαν σχεδόν φτάσει στην Κρήτη όταν αντιλήφθηκαν οι απέναντι ότι κάτι έτρεχε. Μάλιστα. Ενώ την ημέρα της παρέλασης θέλω να πω ότι είχαν λάβει πάρα πολλά μέτρα στο Αιγαίο, είχαν σηκώσει αεροσκάφη και μας περιμένανε. Οπότε θα ήταν μια άσκοπη, θα έλεγα, εμπλοκή. Αλλά στην άσκηση ήταν παρόντα τα δικά μας F-16, το χάρηκε πολύ ο κόσμος της Κύπρου, ευχαρίστηκε ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας την κυβέρνησή μας, εμένα προσωπικά, όλος ο σχεδιασμός και η έμπνευση και τα συγχαρητήρια απομένως και τα εύσημα οφείλονται στο ΓΕΘΑ και στους ανθρώπους πολεμικής αεροπορίας και στους πιλότους μας βέβαια που σχεδίασαν και εξετέλεσαν όλο αυτό το εγχείρημα που δεν είναι ποτέ εύκολο. Εγώ απλά έδωσα την έγκρισή μου και βέβαια πήρα και την έγκριση του Πρωθυπουργού. Θέλαμε να δείξουμε ότι εμείς είμαστε όχι τον... Δεν πηγαίνουμε με φανφάρες και κορώνες, αλλά με έμφαση στην ουσία να κάνουμε τη δουλειά μας εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Και όσον αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη, για μένα η δουλειά τους είναι να είναι παρόντα στην άσκηση και στην εκπαίδευση και όχι στις παρελάσεις. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και αντιλαμβάνεστε, μετά το πέρας της σημερινής παρέλασης αναφερθήκατε σε δύο θέματα. Το ένα, μας δώσατε και είδηση περί αναστολής τοποθέτησης του κομποδέκτη. Το ραντάρ που δεν είναι ραντάρ. Ραντάρ, αλλά μας είπατε κομποδέκτη. Και από την άλλη, ότι αύριο το πρωί θα επισκεφτείτε τη δομή του στρατοπέδου φιλοξενίας του Ασημακοπούλου για να δείτε ποια είναι η εικόνα εκεί. Σε λίγο έχουμε και τις δηλώσεις και θα τις έχουμε δυνατότητα να τις παρακολουθήσουμε αμέσως μετά την αποδέσμευση του Υπουργού. Ενώ μπορούμε να βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες από την επίσκεψή του στην Πυραβλάκατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα, κύριε Χατζηγιοβανάκη. Ορίστε, Υπουργέ. Δύο πράγματα. Δύο πράγματα λοιπόν τα οποία μπορούν να εκληθούν ως είδηση. Εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει με ένα θέμα που προβληματίζει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία εδώ, το περίφημο νατοϊκό ραντάρ. Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν είναι ούτε ραντάρ ούτε νατοϊκό. Είναι ένας πομποδέκτης που μπαίνει σε ένα κοντέινερ, πομποδέκτης. Το οποίο κοντέινερ μπαίνει σε μια περίφραξη νατοϊκών προδιαγραφών ασφαλείας, εξού και το νατοϊκό. Επειδή όμως. Είμαστε ζωντανοί. Όλο αυτό η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει κάνει τον κόπο να το εξηγήσει στον κόσμο τη Θάσου. Ναι. Επιδεικνύοντας και κάποια ασέβεια προς τη Θάσου, για μένα θα πρέπει αυτά να τα εξηγούμε για να τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών να συνεχθούμε και να πούμε σταματάει αυτή η ιστορία. Αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Μέχρι να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Και εγώ θέλω εξηγήσεις. Δεν πρέπει να ανησυχούμε τις τοπικές κοινωνίες με τέτοιου είδους, να το πω έτσι, ενέργειες οι οποίες δημιουργούν ανησυχία. Αν δώσουν επαρκείς εξηγήσεις και αν αυτές γίνουν αποδεκτές, τότε να συνεννοηθούν με τις τοπικές αρχές να δούνε πώς μπορεί να εγκατασταθεί αυτό κατά τον καλύτερο τρόπο. Όμως επί του παρόντος δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Αναστέλλεται λοιπόν αυτή η απόφαση μέχρι να μας εξηγήσουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Το κρατάμε λοιπόν αυτό. Το κρατάμε όπως είναι. Κρατάμε όπως είναι. Μάλιστα. Νατοϊκό ραντάρ επομένως, νατοϊκό ραντάρ δεν έρχεται στη Θάσο. Τώρα ο πομποδέκτης, εφόσον είναι πομποδέκτης και τηρηθούν η συμφωνία, με όποια συμφωνία και η συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, είναι άλλο αν είναι θέμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όχι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να τα βρει εδώ με τις τοπικές αρχές. Σεβόμενοι τις τοπικές αρχές και επομένως την τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Αύριο στο στρατόπεδο Σημακοπούλου θα μπορέσετε να μπείτε, έτσι. Ελάτε τώρα. Τώρα λίγο μετρώτε, διότι διαστρεβλώθηκαν κάποιες δηλώσεις που έκανα, ότι αναρωτιέμαι, λέω, αν μπορώ να μπω με την. Με την δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο στρατόπεδο. Αναρωτήθηκα, δεν είπα ότι μου απαγορεύεται η έξοδος στη Κρήμα. Και γι' αυτόν τον λόγο κανόνισα αύριο και δεν υπήρχε κανένα θέμα σε αυτό, συνοδευόμενος από τον στρατηγό εδώ, τον διοικητή της Ιεραρχίας, να κάνουμε μια επίσκεψη το πρωί στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, που είναι, σας θυμίζω πολύ σωστά το λέτε, περιουσιακό στοιχείο των ενόπλων δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφού εκτός των άλλων. Δεν έχει υπογραφεί και καμία σύμβαση παραχώρησης από την προηγούμενη κυβέρνηση, όταν έκανε τη συμφωνία το 2016, προκειμένου να παραχωρηθεί αυτό το στρατόπεδο σε κάποιον για να το χρησιμοποιήσει όπως το χρησιμοποιεί. Επομένως, όλα αυτά τα πράγματα, εκτός από το ότι είναι παράξενα, επιβάλλουν και τη δική μας αντίδραση. Αύριο λοιπόν θα πάω να δω τι γίνεται ακριβώς εκεί μέσα, τι έκταση εργασίες έχουν γίνει και τι πρόκειται να συμβεί
στο Στρατόπεδο Ασημακοπούλου, γιατί μην ξεχνάτε ότι τελικά ο μακροπρόθεσμος, ο στρατηγικός στόχος για το στρατόπεδο αυτό και την κοινωνία της Καβάλας είναι να αποδοθεί στις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί, αφού είναι η τελευταία ίσως ελπίδα αυτής της πόλης να επεκταθεί οικιστικά. Προς το παρόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, το καταλαβαίνω. Θα την αντιμετωπίσουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Το ότι βρίσκεται στον αστικό ιστό μέσα δεν είναι καλό, διότι παρόμοιες εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν, εκτάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κάποια στρατόπεδα βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού μιας πόλης, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν τα μικροπροβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τα ξέρουμε. Και οι εντάσεις στην τοπική κοινωνία, στις γειτονιές, από αυτή την πίεση. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι μία επίσκεψη ή δεν βλάπτει, γιατί θέλω να περάσω το μήνυμα ότι στα περιουσιακά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων κουμάντο κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις. Και εγώ ως πολιτικός προϊστάμενός τους. Από εκεί και πέρα διευκολύνουμε μία κατάσταση. Ο Διεθνής Όμως Οργανισμός Μετανάστευσης, κύριε Υπουργέ, ναι, παίζει και αυτός το δικό του ρόλο. Παίζει το δικό του ρόλο. Παίζει το δικό του ρόλο, διότι εξ αρχής τον άφησαν να κινείται με ιδιαίτερη άνεση. Όχι ανεξέλεγκτος, αλλά με ιδιαίτερη άνεση και ευχέρεια. Το να μην έχει παραχωρηθεί με κάποια σύμβαση αυτό το περιουσιακό στοιχείο των ενόπλων δυνάμεων. Το ακίνητο δηλαδή της Εθνικής Άμυνας. Στον δόμο ή στον οποιοδήποτε δόμο, καταρχήν είναι ένα πρόβλημα. Δεν έγινε προχθές, έχει γίνει από το 2016. Το αναλαμβάνουμε εμείς να το διαχειριστούμε και θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε με τον πιο υπεύθυνο τρόπο που μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Υπουργέ, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και αύριο, εφόσον θα παραμείνετε στην ΠΕ Καβάλας, στον ομό Καβάλας, στο σπίτι σας. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο τον οποίο διαθέσατε σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή που βγαίνει σήμερα εκτάκτως από το νησί της Θάσου, ναι, λόγω και της απελευθέρωσης. Γνωρίζετε τα πλατό μας, ερχόσασταν πολύ συχνά. Καλό είναι ότι συνεχίζετε ακόμα τα αυτιά σας, παρότι είσαι στην Αθήνα, τα έχετε εδώ και να παρακολουθείτε είναι, τα προβλήματα της. Εδώ είναι η βάση και δεν μπορεί ποτέ κανένας σαν εμένα, για μένα, να διανοηθεί ότι μπορεί να απομακρυνθεί από τη βάση. Απομακρύνεται ως φυσική παρουσία λόγω των πολλών καθηκόντων και των μεγάλων ευθυνών που υπάρχουν τώρα στο τιμόνι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ασφαλώς. Και είναι ευθύνη και καθήκον για όλη την πατρίδα. Αλλά από εκεί πέρα, ασφαλώς η βάση είναι και θα παραμείνει η Καβάλα.